Βεβαίως λείπει η συγκήτρια της πλειοψηφίας, η οποία είπε, εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο έρωτα των δύο λαών. Πρέπει να της πούμε όμως ότι η αστική τάξη της χώρας μας έδειξε την αγάπη του στο λαό της Ιουγκοσλαβίας με τη συμμετοχή της στη διάλυσή της, με τους βομβαρδισμούς και τον θάνατο που αυτοί έστειλαν. Ναι, ο λαός μας έκφρασε την αλληλεγγύη του στο λαό της Ιουγκοσλαβίας, όπως την έκφρασε και σήμερα, την αντίθεσή του σε επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και των κυβερνήσεων των χωρών μελών που συμμετείχαν στο έγκλημα. Οι σχέσεις φιλίας και αμοιβαίου ωφέλους των λαών καμία σχέση δεν έχουν με τις επιδιώξεις των αστικών τάξεων. Επιτρέψτε μας με αφορμή την κύρωση της συμφωνίας με τη Σερβία για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού να τοποθετηθούμε στην πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και το άνοιγμα του τουρισμού. Η κυβέρνηση αφενός με αξιοποίηση την πανδημία για να ικανοποιήσει αξιώσει των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των εργαζομένων, αφετέρου δεν διαχειρίζεται τα υγειονομικά πρωτόκολλα με κριτήριο τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την υγεία του λαού. Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατακεράβλωνε την κυβέρνηση για τα όποια ελάχιστα μέτρα μέσω της κυρίας Νοτοπούλου και απαιτούσε τη συμπλήρωση απλά μιας φόρμας από τους ταξιδιώτες, πιέζοντας για πιο ελαστικά πρωτόκολλα. Δεν μπορεί σήμερα να λέει άλλα. Με τα στρατιωτικά κυβερνητικά μέτρα όπως αποτυπώθηκαν με τους νόμους και τις πράξεις του μοναδικού περιεχομένου και αυτής της περίοδου, η κυβέρνηση εξασφάλισε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αφενός φτηνή εργατική δύναμη και αφετέρου νέα προνόμια όπως φοροαπαλλαγές ή σφοροαπαλλαγές, φορτώνοντας τα βάρη στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους στο λαό. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, εμπιστισμό βρίσκονται σε πολύ δεινή θέση. Η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση, η κατακρίμνηση μισθών είναι οι βαριές συνέπειες των εργαζομένων στον τουρισμό και επιστημισμό. Η κυβέρνηση ενώ εξασφάλισε την παραπέρα ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση των πολιτικών απασχόλησης, αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ όσο και των πόρων του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΟΥΡ, έθεσε σε αναστολή μέρος των εργαζομένων των τουριστικών επιχειρήσεων, ψήφισε το αντεργατικό πρόγραμμα συνεργασία, με το οποίο μονιμοποιεί την εκπεριτροπή συνεργασίας, απαλλάσσει την εργοδοσία από την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, μειώνει τους μισθούς πάνω από το 20%, άφησε δε απροστάτευτους μεγάλο μέρος των εργαζομένων που δεν είχαν τις προϋποθέσεις επιδότησης από τον ΟΕΔ, ούτε το δικαίωμα επαναπρόληψης σε επιχειρήσεις του κλάδου. Η κυβέρνηση με αυτό το πρόγραμμα συνεργασία έδωσε στην εργοδοσία ένα ακόμα όπλο για το μαζικό τσάκισμα των μισθών των εργαζομένων και το παραπέρα χτύπημα της πλήρους απασχόλησης. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα έγιναν λάστιχο με απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων. Οι αποστάσεις, τα τεστ και όλα όσα υποδείκνυε καταρχήν η Επιστημονική Επιτροπή για την αποτροπή της διασποράς της πανδημίας στην κοινότητα στέκονταν εμπόδιο στα κέρδη, γι' αυτό προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις των τουριστικών ομίλων. Είναι γνωστή η απόφαση, η απόκρυψη των στοιχείων για τα κρούσματα στις περιοχές με απέτηση των ξενοδόχων. Μία απέτηση, ένα αίτημα που έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση και αυτό βέβαια δεν επιχείρει καμία τιμή και για τους επιστήμονες, για τον ΕΟΔΗ. Αεροπορικές εταιρείες, εφοπλιστές, επιχειρηματικοί όμιλοι στον τουρισμό καθόρισαν τα όποια πρωτόκολλα με κριτήριο τα κέρδη τους και όχι την υγεία του λαού. Η κυβέρνηση αλλά και η Επιστημονική Επιτροπή έχουν όλη την ευθύνη για τα χιλιάδες κρούσματα και τους θανάτους αυτής της περίοδου. Από 16 κρούσματα την ημέρα στο τέλος της καραντίνας, με το άνοιγμα του τουρισμού έτσι όπως άνοιξε, φτάσαμε τα 300 κρούσματα σχεδόν την ημέρα. Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, επαγγελματίες στον επιστημό τουρισμό, οι οποίοι πέρα από τα νέα βάρη που γέννησε η κρίση, πληρώνουν ακριβά τις συνέπειες της πανδημίας που επιτάχυνε αυτή την κρίση. Τα έκτακτα μέτρα αναστολής περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας έχουν οδηγήσει χιλιάδες επαγγελματίες στον κλάδο της εστίασης σε γενικευμένα διέξοδα.
Είναι επίγουσα ανάγκη η ουσιαστική προστασία των εργαζομένων και μικρών επαγγελματιών του κλάδου με αποδοχή των αιτημάτων που έχουν θέσει στην κυβέρνηση. Εμείς θα τα θέσουμε ξανά στην κυβέρνηση, καταθέτοντας τα πρακτικά τα αιτήματα των συνδικάτων. Θα δώσω μετά στα πρακτικά τα αιτήματα αυτά. Λέτε, αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι που ακολουθούν αυτή τη γραμμή, οι tour operators, οι μεγάλοι του τουρισμού, οι αεροπορικές εταιρείες, να έχουν άλλη στάση στη σερβία, στους εργαζόμενους, στην υγεία και την ασφάλειά τους, στο περιβάλλον. Με την κύρωση της συμφωνίας με τη Σερβία για τη συνεργασία στον τουρισμό, προβλέπεται η ικανοποίηση των λαϊκών εργατικών αναγκών ή η υλοποίηση των στρατηγικών των εμπειριαλιστικών κέντρων και οργανισμών του κεφαλαίου, ιδιαίτερα αυτές που ενισχύουν την γεωστρατηγική τους κυριαρχία, αλλά και δημιουργούν νέους δρόμους κερδοφορίας. Το ΚΚΕ σε κάθε σχέδιο νόμου, σε κάθε διακρατική συμφωνία, τοποθετείται ακριβώς σαν τη σκοπιά των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ επιδιώκουν την αύξηση της γεωστρατηγικής κυριαρχίας, τη μείωση επιρροής της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή. Προωθεί συμφωνίες, τέτοιες και άλλες, ώστε σε όλους τους τομείς, όπως και της οικονομίας, να απλώσουν τα πλοκάμια τους οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, σε συνεργασία με τις αστικές τάξεις των χωρών εμπροκειμένου της Σερβίας. Στην ετηρολογική έκθεση ισχυρίζεστε ότι η εν λόγω συμφωνία είναι αποτέλεσμα της κοινής επιθυμίας των δύο χωρών για την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών τουριστικών αρχών της. Οι διακοπές στην αναψυχή από δικαίωμα αυτού του λαού που το έζησε την περίοδο της σχεδιασμένης οικονομίας από την εργατική εξουσία με τα όποια λάθη και τις όποιες παρατηρήσεις που μπορεί να έχει κάποιος με την παλινόρθωση των καπιταλιστικών σχέσεων έχει μετατραπεί σε πανάκριβο εμπόρευμα που το αγοράζουν οι λίγοι και το στερούνται οι πολλοί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα στο σύστημα της ελευθερίας αγοράς, της ατομικής ιδιοκτησίας, στα μέσα παραγωγής, στις υποδομές της αναψυχής των διακοπών. Το ζει ο λαός μας, ο οποίος στερείται το δικαίωμα αυτό κάθε χρόνο όλο και περισσότερη, όλο και μεγαλύτερη πλειοψηφία. Η Σερβία σε αυτόν τον δρόμο της ελευθερίας κίνησης του κεφαλαίου, των εργαζομένων και των προϊόντων, επιδιώκει την ενίσχυση της αστικής τάξης της, την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό. Η αστική τάξη της Ελλάδας επιδιώκει επίσης με τη συμφωνία να επεκτείνει τις κερδοφόρες επενδύσεις της και να βοηθήσει την προώθηση της στρατηγικής των συμμάχων της στην περιοχή, την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Οι λαοί των χωρών θα υποστούν τις συνέπειες των επιδιώξεων των αστικών τάξεων στην περιοχή, τις συμμαχίες τους, καθώς και τους ανταγωνισμούς για τις αντιθέσεις. Οι αστικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο των ανταγωνισμών των εμπειριαλιστικών κέντρων και οργανισμών της μείωσης επιρροής της Ρωσίας προωθούν και με αυτές τις συμφωνίες αυτή τη στρατηγική. Το ΚΚΕ είναι αντίθετο στην εν λόγω συμφωνία, γιατί δεν υπηρετεί τους λαούς των χωρών, τις σχέσεις φιλίας και αμοιβαίου ωφέλους, αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους, των οποίων οι ανάγκες τους και τα συμφέροντά τους υπηρετούνται από τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου και συγκρούονται βέβαια με τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού. Αγωνίζεται για τις αμοιβαίες, επωφελείς συμφωνίες μεταξύ των λαών που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι των κερδών του κεφαλαίου. Σε αυτόν τον δρόμο αγωνιζόμαστε και θα δώσουμε τις δυνάμεις μας. Καταθέτουμε και τα πρακτικά τα αιτήματα των εργαζομένων και των αυτοπασχολουμένων στον κλάδο.